όλους καταλαβαίνουν, δείχνει ότι το πράγμα μάλλον δεν πάει άλλο. Τα προβλήματα της περιοχής είναι τεράστια και αναδεικνύεται καθημερινά με χειρότερο βαθμό. Ξέρετε, στις πρώτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της νέας Δημοτικής Αρχής του Καλλικράτη είχα τονίσει ότι τα αυτονόητα, ότι πρέπει να υπάρξει μια περίοδος που πρέπει να μας βρει ενωμένους και να σταματήσουν οι χρόνιες αντιπαραθέσεις που υπήρχαν μεταξύ παλαιών και νέων δημοτικών αρχών. Δυστυχώς όμως εδώ και 18 μήνες δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ο πόλεμος μεταξύ Βορείων και Νοτίων, πρώην και νυν αρχόντων του τέως Δήμου Αγίων Θεοδόρου, μένεται ακρεφνής και δυστυχώς τα προβλήματα μεγαλώνουν. Δυστυχώς εκτιμώ ότι η πλήρης ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής των Αγίων Θεοδόρων έχει φέρει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Πριν από λίγους μήνες ακούγαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τον κύριο Δημήτρη Βέρδη να λέει ότι έχουμε νερό σε αυθονία, ψέματα πραγματικά σε όλο το μεγαλείο της. Είχαμε εκπλαγεί κιόλας εμείς που λέγαμε τόσο νερό, μπράβο. Εκτιμώ ότι αν είχαν αξιολογηθεί ορθά οι προτεραιότητες, αυτό το άκρο και το ωμέγα, που έπρεπε να είχαν ξεκινήσει η προεκλογική σας δέσμευση να γίνει μια σωστή υδρογεωλογική μελέτη και να ολοκληρωθεί η μονάδα φαλάκωσης, τα προβλήματα σήμερα δεν θα ήταν τόσο οξυμένα. Είναι πραγματικά βέβαια ανερμήνευτο και χρήζει κάποιων μαντικών ικανοτήτων να νιώθει κάποιος χαρά, όπως είπε ο κύριος Δημήτρης Δέδε σήμερα, όταν ένα συμβούλιο έχει κατακτηστεί από μαύρες ημέρες. Τελικά η ψυχή του ανθρώπου είναι άπιστος. Κύριε Δήμαρχε, έχετε την αποκλειστική ευθύνη για όλα αυτά που γίνονται στους Αγίους Θεοδόρους και πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο, κυρία Πούνιου, και μετά κύριο Λάθης. Θα διαφωνήσω με αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος πριν, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ο ναός της Δημοκρατίας, γιατί τον έχουμε καταντήσει τον ναό της αναξιοπρέπειας. Της αναξιοπρέπειας του συμπολίτη μας, ο οποίος, γιατί έχει ξαναγίνει αυτό το περιστατικό, θυμάστε το περιστατικό με τα καπί, που επειδή δεν σ' ακούγονταν, ήρθαν πάλι με σημαίες εδώ για να διατανώσουν την άποψή τους ότι έπρεπε να βρουν έναν χώρο να στεγαστούν. Και σήμερα βλέπουμε, θα επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Ο λόγος που αυτοί οι άνθρωποι καταφθάνουν στο Δημαρχείο μέσα σε 40 βαθμούς και είναι τόσο πολύ ο χώρος, τόσο μεγάλη η προσέλευσή τους, σημαίνει καταρχήν ότι δεν έχουν την δυνατότητα να χτυπήσουν την πόρτα της Δημοτικής Αρχής και να επιλύσουν εκεί τα προβλήματά τους. Για αν έχουν την δυνατότητα να τη χτυπήσουν, λένε τα προβλήματά τους και δεν βλέπουν καμία ανταπόκριση. Αυτό το πράγμα, νομίζω ότι τουλάχιστον ο κύριος Δέντες, νομίζω θα είναι προκλητική η τοποθέτησή του. Είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και δεν θα έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν φτάσει εδώ μέσα. Έπρεπε το πρόβλημά τους να έχει λυθεί καταρχήν εκεί. Βέβαια, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εποπτεύεται από τον κύριο Δήμαρχο. Όταν λοιπόν ο κύριος αντιδήμαρχος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του, θα πρέπει να αναλάβει τα ημεία ο κύριος Δήμαρχος. Ο κόσμος λοιπόν αυτή τη στιγμή έρχεται με ένα ήδη γεννημένο πρόβλημα. Είπατε κύριε Δέδε, ότι με τον κύριο πρόεδρο της Ομοσπονδίας έχει έρθει πάρα πολλές φορές και τον έχετε ενημερώσει για την κατάσταση. Και φαντάζομαι ότι δεν θα πει ψέματα ο άνθρωπος ότι δεν έχετε πάει και δεν έχει ενημερωθεί. Θέλω να ρωτήσω, πόσο καιρό γνωρίζετε, γιατί εγώ το γνωρίζω αρκετό καιρό και έχει συζητηθεί αυτό το πράγμα, ότι θα υπάρξει έλλειψη νερού στους Αγίους Θεοδόρους και πείτε μου ένα μέτρο που λάβατε, ένα μέτρο, έστω, να ενημερώσετε τους πολίτες, ότι για να μην έχουμε έλλειψη το καλοκαίρι θα εξοικονομήσουμε νερό το χειμώνα και θα σας το κόβουμε 3 ώρες την ημέρα. Ένα μέτρο, έστω και απλό. Θέλω να πω ότι δεν έχετε λάβει μέχρι σήμερα, εδώ και 18 μήνες, ένα μέτρο, ένα, που να μπορείτε να πείτε σε αυτούς τους πολίτες ότι εμείς λάβαμε αυτό το μέτρο, το οποίο δεν απέδωσε, γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Το να καθίσετε και να μας κάνετε αναφορά της παθογένειας του συστήματος ιδρεύσεως των Αγίων Θεοδόρων, δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Όλοι νομίζω το ξέρουν. Δεν υπάρχει θέμα δηλαδή να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε. Τον κόσμο δεν τον αφορά αν υπάρχουν παράνομες παροχές, αν υπάρχουν υπερκαταναλώσεις, υπάρχει κανονισμός διαχείρισης
ιδρεύσεως και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, τον οποίο οφείλουμε εμείς οι δημοτικοί άρχοντες να σεβόμαστε και όταν βρίσκουμε την παραθυμία να έχουμε εκείνους τους μηχανισμούς που αυτό το πράγμα κόβεται. Αλλά εγώ θα προχωρήσω και ένα στάδιο παραπάνω, πέραν από την πολιτική. Εγώ θέλω σήμερα πραγματικά να ακούσω, πέραν από, συμφωνώ με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους ότι έπρεπε να έχουν γίνει ιδεολογικές, ότι έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα το θέμα και να έχουμε λάβει ήδη κάποια μέτρα. Εγώ θέλω να ακούσω σήμερα από τα χείλη του Δημάρχου ένα μέτρο προς την κατεύθυνση αυτοί οι άνθρωποι αύριο μεθαύριο να έχουν νερό ή να καλυφθούν οι ανάγκες τους τουλάχιστον σε πόσιμο νερό, έτσι, άμεσα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για λίγους ανθρώπους, δεν μιλάμε για 100 άτομα να τους ταλαιπωρήσουμε, έτσι, μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. Εγώ θέλω να το ακούσω αυτό το πράγμα σήμερα και νομίζω ότι αν οι άνθρωποι φύγουν και πάρουν μόνο τις ευχές από εμάς ότι καλά κάνατε που ήρθατε, δεν έχουν κερδίσει τίποτα. Ποιος θα δεσμευτεί από τη Δημοτική Αρχή για το τι θα κάνει αύριο για αυτούς τους ανθρώπους? Εγώ αυτό θέλω να ακούσω σήμερα. Εγώ είναι αλήθεια αυτό.